Φίλοι τηλεθεατές, καλωσορίσατε στη Γαλάτα, ένα υπέροχο χωριό στην παραδεισένια κοιλάδα της Σολιάς, 60 χιλιόμετρα δυτικά της Λευκοσίας. Είναι φτισμένη στις δύο όχθες του Κλάριου ποταμού που τη διασχίζει και πνίγεται κυριολεκτικά στο πράσινο και ενωμένη με τη γειτονική κοινότητα της Κακοπετρίας. Και οι δύο αυτές δίδυμες αδερφές κομοπόλης της Σολιάς δέχονται ολόχρονα χιλιάδες τουρίστες. Η Γαλάτα είναι ντυμένη με τα ομορφότερα χρώματα της φύσης. Το πράσινο, ο καθαρός αέρας και οι μυρωδιές του βουνού χαρίζουν στη Γαλάτα ξεχωριστή ομορφιά. Φυσική βλάστηση και εκτάσεις καλλιεργήσιμης γης σμίγουν δημιουργώντας εικόνες σαν ζωγραφιά. Την πλούσια βλάστηση του χωριού συνθέτουν κυρίως τα πεύκα, οι λεύκες, τα πλατάνια, τα κυπαρίσια και οι σκλίδροι. Πιο έντονη είναι η άγρια βλάστηση στις όχθες του ποταμού Καρκώτη δίπλα από το νερό που ρέει μελωδικά. Η Γαλάτα είναι φημισμένη για τα εύγευστα φρούτα της που παράγει σε μεγάλες ποσότητες, ιδιαίτερα μήλα όλων των ποικιλιών, χρυσόμηλα, ροδάκινα, κεράσια, φορμόζες, σταφύλια και άλλα, καθώς επίσης και ποικιλία φρέσκων λαχανικών. Τα σπίτια της Γαλάτας σύγχρονα και παραδοσιακά έχουν μια χάρη και ομορφιά. Εντυπωσιάζεται κανείς ιδιαίτερα από τα ξύλινα μπαλκόνια και τις ξύλινες σκάλες των παλιών παραδοσιακών σπιτιών. Οι κεραμιδένιες επικλινείς στέγες, το τοπικό πέτρωμα με το οποίο είναι χτισμένη η τύχη των σπιτιών, τα μαντάλια και τα ρωμανίσια, τα ξοπόρτια με τα ξύλινα ανώφυλλα τους, όλα είναι αψευδείς μάρτυρες μιας αριστουργηματικής λαϊκής αρχιτεκτονικής που δυστυχώς με τα χρόνια σβήνει. Τα παραδοσιακά σπίτια της Γαλάτας έχουν χάρη και ομορφιά. Μερικά έχουν αναπαλαιωθεί ενώ σταδιακά αναμένεται και η αναπαλαίωση των υπολείπων αφού βρίσκονται υπό την προστασία του Τμήματος Αρχαιοτήτων. Πρόκειται για μια έξοχη πολιτιστική κληρονομιά. Οι έξι βυζαντινές εκκλησίες με τις πυραμοειδείς στέγες τους και τα ορθογωνικά κεραμίδια δείχνουν στον επισκέπτη μια παράμιλη βυζαντινή αρχιτεκτονική κυρίως του 16ου αιώνα. Η παράδοση θέλει το όνομα του χωριού να προέρχεται από τη λέξη Γάλα και τους Γαλατάδες που υπήρχαν στην περιοχή στα πολύ παλιά χρόνια. Όπως αναφέρει ο θρύλος που σμίγει με την ιστορία, στα δυτικά του σημερινού χωριού στην τοποθεσία Έσο Γαλάτα ζούσαν μερικοί βοσκοί με τα κοπάδια τους. Οι άνθρωποι που ζούσαν στα χαμηλότερα μέρη ή κατοχωρίτες πήγαιναν εκεί και αγόραζαν γάλα. Έτσι από τη φράση «Πάμε τσιπάνω στους Γαλατάες να αγοράσουμε γάλα» προήρθε και η ονομασία Γαλάτα. Άλλη παράδοση αναφέρει πως οι πρώτοι οικιστές ήρθαν από τη Γαλατεία της Μικράς Ασίας κατά τη Βυζαντινή περίοδο και ονομάζονταν Γαλάτες, έτσι και ο μικρός οικισμός τους ονομάστηκε Γαλάτα. Εγώ ανάλαβα γινοτάρχη το 1989. Σίγουρα το χωριό μας είχε ακόμα γύρω στους 100 κατοίκους περισσότερους. Δυστυχώς με τον καιρό το χωριό μας φθήνει. Ο κύριος λόγος που φθήνει είναι η κατασκευή του υπεραστικού δρόμου. Έχουμε πάντοτε υποσχέσεις εδώ και μια 25 ετία από την κυβέρνηση ότι θα γίνει ο δρόμος. Δυστυχώς όμως ο δρόμος δεν γίνεται. Τώρα δεν ξέρω τι σκοπιμότητες υπάρχουν, αλλά ακόμα μόνο υποσχέσεις. Από το 1989 μέχρι σήμερα κάναμε πάρα πολλά έργα στην κοινότητα, όπως ηλεκτροφωτίστηκε όλη η κοινότητα, διανυχθήκαν αρκετοί δρόμοι, έγιναν πάρκα, πλατείες, κοινοτικά κτίρια, έγινε αίθουσα αθλοπαιδιών, γήπεδα αθλοπαιδιών, αίθουσα μεγάλη πολιτιστικών κέντρων Γαλάτας, η οποία είναι χωρητικότητα 500 ατόμων, και έρχονται σε αυτήν την αίθουσα οι κάτοικοι των γύρω χωριών για να κάνουν τις εκδηλώσεις τους. Τα σχολεία που υπάρχουν στην κοινότητα μας είναι να ξεκινήσουμε από πολύ παλιά, από το 1892, και χτίστηκε το πρώτο σχολείο δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Σωζωμένου, το οποίο ονομάζεται και σχολείο του Χαράλαμπου Πιέρκου ή σχολείο του Αγίου Σωζωμένου. Μετά από αυτό το σχολείο χτίστηκε στον χώρο που έχουμε σήμερα το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης που το αναπαλαιώσαμε. Ήταν το σχολείο το οποίο πήγαινα εγώ και είχε γύρω στους 180 μαθητές. Σήμερα
Το σχολείο μας, ήδη χτίσαμε ακόμα ένα πιο καινούργιο σχολείο, το Παναρέτιο Δημοτικών, που μας το έκαμε δωρεάν ο αείμνηστος Πανάρετος, το οποίο έκλεισε πριν 1,5 χρόνο. Και τώρα φοιτούν τα παιδιά μας στο Περιφερειακό Σχολείο Κακοπετριάς. Το σχολείο έκλεισε βάσει της φτήνουσας πορείας που ακολουθεί ο κόσμος και ο βασικός παράγοντας είναι έλλειψη εργασιών, έλλειψη θέσεων εργασίας στην κοινότητα που μπορούν πολύ εύκολα, αν θέλουν οι θύνοντες, να ανοιχθούν θέσεις, να παραμείνει ο κόσμος στην Ήπεθρο να επιστρέψει πίσω. Εγώ θυμάμαι εποχήν του 65 με 75-80. Ήταν οι καλύτερες εποχές, πιστεύω, που ανθούσαν η γαλάτα σε όλα τα επαγγέλματα και έρχονταν όλοι οι κάτοικοι από τα γύρω χωριά για να κάνουν τις δουλειές τους. Η γαλάτα ήταν κέντρο εμπορίου παλιά. Έρχονταν από την Τσιλιά, Μαραθάσα, από όλες τις περιοχές δίπλα να αγοράσουν πράγματα, γιατί μόνο η γαλάτα τότε είχε καταστήματα που επολούσαν. Και φτιάχνουν, είχαν παπουτσίδες, είχαν πεταλωτές, ράφτες, είχαν από όλα τα επαγγέλματα. Ακόμα κάτι σημαντικό είναι η παραγωγή με τα ξοσκόλικα. Απέναντι από το δημοτικό μας σχολείο υπήρχε σιροτροφείο που καλλιεργούνταν μέσα με τα ξοσκόλικα. Είχαμε δύο χωριανούς οι οποίοι έβγαζαν μετάξι και πολλούσαν σε αρκετόν κόσμο. Πίσω μου τώρα αυτή τη στιγμή βρίσκεται το παλιό χάνι του Φίσα. Κάτω παλιά που έρχονταν με τα ζώα στην περιοχή για να κάνουν τις διάφορες δουλειές τους, έβαζαν τα ζώα στον κάτω χώρο και μέναν οι κάτοικοι στον πάνω χώρο. Ήταν το παραδοσιακό χάνι. Η γαλάτα είναι θυμισμένη και λέγεται ως χωριό των Μπαλκονιών. Κατά μήκος του δρόμου μας που βρίσκεται στη δεξιά μου πλευρά υπάρχουν 32 μπαλκόνια που πιστεύω είναι το μοναδικό Παγκύπρια. Και εμείς σαν Δημοτικό Συμβούλιο προχωρήσαμε, αποτυπώσαμε όλα τα μπαλκόνια, είμαστε έτοιμοι και περιμένουμε τώρα να ανοίξουν κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να ξεκινήσουμε να τα αναπαλαιώσουμε. Σύμφωνα πάντα με τη βοήθεια της Πολιοδομίας, του Τμήματος Αρχαιοτήτων και όλων των οργανωμένων συνόλων που τους αφορά. Το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Γαλάτας στήθηκε το καλοκαίρι του 1990 από τον τότε βοηθό διευθυντή του Σχολείου Αθανάσιο Παπαδόπουλο. Ύστερα από πολλούς κόπους, τρεχάματα, επισκέψεις σε πολλά χωριά μέχρι και την Πάφο, κατόρθωσε με την αγάπη και τη συνδρομή των κατοίκων της Γαλάτας να δημιουργήσει ένα ωραίο μουσείο και αρκετά πλούσιο σε εκθέματα από τα πρώτα στην Κύπρο. Μέσα σε χρόνο ρεκόρ σκληρής δουλειάς 3 μηνών, το όνειρο για τη δημιουργία ενός πρωτότυπου μουσείου έγινε πραγματικότητα. Το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Γαλάτας εστήθηκε, ετοιμάστηκε το 1990. Όχι σε αυτόν τον χώρο βέβαια, σε έναν χώρο περίπου στο κέντρο του χωριού, λόγω ανάγκης. Και ήταν όλα τα αντικείμενα που βλέπετε σχεδόν το ένα πάνω στο άλλο, με την έννοια ότι ήταν πολύ στενόχωρο. Όμως να ξεκινήσουμε από την αρχή. Αυτά όλα τα αντικείμενα που βλέπετε και τα οποία υπερβαίνουν τα 650, ίσως και περισσότερα, ήταν μια προσπάθεια, πρώτα προσωπική και μετά κοινοτική και από το σχολείο όλοι μαζί, με επικεφαλής στις δικές μου ενέργειες, να μαζευτούν όλα τα αντικείμενα, διότι έβλεπα από χρόνο σε χρόνο ότι όλα αυτά παρεμερίζονται, θα χάνονται και για μένα, επειδή σαν εκπαιδευτικός βλέπω ότι είναι οι πραγματικές μας ρίζες αυτά όλα τα αντικείμενα με τα οποία οι πρόγονοι μας εδούλεψαν, επολέμησαν, για να μας ζήσουν. Και εγώ επειδή ήμουν στο μετέχνιο της αλλαγής, όταν ήμουν μικρός δηλαδή, στο χωριό, όλα αυτά τα αντικείμενα που βλέπετε τα εδοκίμασα. Τα εδούλεψα. Έχει μερικά εργαλεία από εδώ που τα βλέπω και ανατριάζω. Γιατί τα εδούλεψα. Το αλέτριν παραδείγματος χάρη. Όλα τα γεωργικά εργαλεία.
Και έτσι με τη φόρτιση αυτή που κουβαλούσα μέσα μου από τα παιδικά μου χρόνια και την αγάπη μου προς τα αντικείμενα αυτά, είδα μια θαυμάσια ευκαιρία εδώ, διότι τα έβλεπα πολλές φορές σε χαλαβασμένα σπίτια να τα πειράζουν οι καιρικές συνθήκες. Και οι άνθρωποι δεν αντιλαμβανόντουσαν ότι αυτά έχουν σημασία στο απότερο μέλλον. Άρχισα λοιπόν εγώ, δειλά-δειλά στην αρχή, και μετά βρήκα και συνοδοιπόρους, συνεργάτες και γενικά οι κάτοικοι του χωριού συνέβαλαν στη συλλογή αρκετών αντικειμένων. Εγώ είχα όμως και μια άλλη, να πω, εύνοια. Επειδή σαν δάσκαλος που ήμουν εδώ έκανα κύκλο γραφής και είχα όλες τις γυναίκες των 50 και άνω κοντά μου. Και όταν ξεκίνησα, είπα να εκμεταλλευτώ αυτό, εισαγωγικά δηλαδή, να συνδράμουν και αυτές στη συλλογή των αντικειμένων. Επειδή χτιμούσαν οι γυναίκες, έρχονταν όλες με ένα-δυο αντικείμενα και μάλιστα πολλές φορές μερικές μου έλεγαν «Μην το πεις στον άντρα μου». Για την έννοια δηλαδή ότι ήθελα να μου κάνω το χαρτίρι, αλλά κατ' επέκταση ήταν το χαρτίρι του χωριού που έγινε, διότι εδώ αντιπροσωπεύεται η κοινότητα. Δεν αντιπροσωπεύεται πρόσωπο μόνο. Είναι το μουσείο του χωριού. Με αυτόν τον τρόπο και με κάποια βοήθεια κάποιου γνωστού πολίτη της Λευκωσίας, του Μιχαλάκη Κυθρεώτη, ο οποίος μας βοήθησε, χρηματικός ο άνθρωπος, μας σπόνσαρε που λέμε, κάπου 1.500 νομίζω, συνολικά λίρες, μπορέσαμε να εφοδιαστούμε με όλα τα αντικείμενα που είχα κατά νου. Εγώ είχα κατά νου, όπως βλέπετε, και συνέχισε και η δεύτερη τοποθέτηση που έγινε πρόσφατα, να τοποθετούνται τα αντικείμενα κατά επάγγελμα. Έτσι που οποιοδήποτε ξένος έρχεται εδώ και ξεναγόνται να μην υπάρχει, μόνο σε έναν περίπου να μπορεί να αντιλαμβάνεται περί τρός πρόκειτο. Θα έχετε δει ότι εκεί απέναντι παραδείγματος είναι τα εργαλεία του μουσικού. Και μπαίνοντας εκεί θα δεις όλα τα αντικείμενα και τα χρειώδη αυτού του επαγγέλματος. Εκεί είναι ο τσαγκάρης, ο πελεκάνος, ο μεταλλορύχος, γενικά όλα τα επαγγέλματα με τα οποία ασχολούσαν οι κάτοικοι της κοινότητας, οι οποίοι ως επιτοπλίστων ήταν και γεωργοί, αλλά και έκαναν και άλλα επαγγέλματα δευτερεύοντα, όπως και σήμερα, για να αυξήσουν το οικονομικό όφελος για την οικογένεια. Έτσι, προϊόντος του χρόνου, τα αντικείμενα επλήθαιναν, επόλαιναν. Βλέπαμε όμως ότι ο χώρος μας ήταν πολύ στενός. Έτσι, με την συμπαράσταση και του κοινοτάρχη, τον οποίο ευχαριστώ, έγινε μια προσπάθεια το παλιό σχολείο αυτό να μας επιτραπεί από το Υπουργείο Παιδείας να το μετατρέψουμε σε μουσείο με την έννοια αναπαλαίωσης και όλων των σχετικών εργασιών που έγιναν. Αυτά έγιναν στις άοκλες προσπάθειες και του κυρίου Ρογύρου αλλά και του κοινοτάρχη, οι οποίοι έχουν αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια από την αρχή με ζήλο και ενθουσιασμό. Τώρα, όσον αφορά τη φιλοσοφία, για μένα, κάθε φορά που μπαίνω εδώ μέσα, το έχω πει πολλές φορές, νιώθω σαν να μπαίνω σε έναν ιερό χώρο. Για μένα αυτά τα αντικείμενα όλα είναι μια γεωγραφία της Εκκλησίας ή μια εικόνα, θέλεις. Με την έννοια ότι το σέβομαι και το εκτιμώ όπως και εκείνα. Διότι αν εκείνα εικονίζουν το θείο και το πνευματικό, αυτά εικονίζουν το γήινο, το υλικό το οποίο είναι μέρος της προσπάθειας του ανθρώπου να επιβιώσει. Αφού είμαστε ύλη και πνεύμα, έτσι, ο υλικός χώρος είναι εδώ, ας πούμε. Ο πνευματικός εμιλήσουμε ότι είναι το εικονοστάσι, είναι η Άγια. Αλλά όπως και εκεί και εδώ το ίδιο συμβαίνει. Τουλάχιστον μιλώ για τον εαυτό μου, ότι αυτά τα αντικείμενα τα προσκυνά η ψυχή μου. Γιατί τα βλέπω σαν ζωντανά, επειδή τα έζησα. Γι' αυτό η μεγάλη μας, αν θέλετε,
φιλοδοξία είναι να προσευχήσουμε, όπως και όλα τα μουσεία της Κύπρου και γενικά του κόσμου όλου. Σκοπός είναι η νέα γενιά να τα γνωρίσει. Πώς αγαπά ένας νέος μια κοπέλα, θα τη γνωρίσει. Κάπως έτσι. Πρέπει να φέρουμε τα παιδιά μας εδώ με αγάπη, να σου εξηγήσουμε τι είναι το α, το β, τι, με τι τέλος πάντων, σε τι χρησιμοποιείτο. Αυτή πολλές φορές η δύσκολη μεταχείριση αυτών των αντικειμένων από τους παππούδες και προγόνους μας για να ζούμε εμείς σήμερα μια καλύτερη ζωή. Και μέσα από αυτό το σκεπτικό, οι νέοι μας θα αγαπήσουν αυτά και θα τα διαφυλάξουν για τις επόμενες γενιές. Και είναι γνωστή η αρχή που λέει ότι γνωρίζοντας το χτες, πατείς σίγουρα στο σήμερα και αποβλέπεις με μεγαλύτερη σιγουριά για το αύριο. Πλούσια πολιτιστική κληρονομιά αποτελούν και οι εκκλησίες και τα ξοκλήσια της Γαλάτας. Οι δύο πιο γνωστές είναι η Παναγία Ελεούσα από Δίθου και ο Αρχάγγελος, κτίσματα του 1502-1513. Αξίζει να αναφέρουμε ότι η εκκλησία της Ποδίθου συγκαταλέγεται στις 9 βυζαντινές εκκλησίες του καταλόγου της UNESCO για την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά. Ακολουθώντας τον τουριστικό δρόμο Λευκοσίας Τροόδους και μπαίνοντας στην κοινότητα Γαλάτας, αντικρίζεις στα δεξιά σου την εκκλησία της Παναγίας της Ποδίθου. Η εκκλησία της Παναγίας της Ποδίθου, γνωστή ως Παναγία της Ποδίθου, είναι κατάλοιπο μιας μικρής μονής που σήμερα δεν υπάρχει. Ο ναός είναι χτισμένος στη μέση μιας μακρόστενης κοιλάδας κοντά στις παραποτάμιες όχθες του ποταμού Κλάριου. Στη μέση του χωριού και πολύ κοντά στην εκκλησία της Παναγίας της Οδηγήτριας βρίσκεται και η μικρή εκκλησία του Αγίου Σωζωμένου. Είναι ναός μονόκλητος και περιβάλλεται από τρεις πλευρές με στοές που καλύπτονται κάτω από την ίδια στέγη με το ναό. Έχει στέγη σαμαρωτή με κεραμιδένιες πλάκες όπως σχεδόν όλες οι παλιές εκκλησίες της περιοχής Τροόδους εξαιτίας της μεγάλης χιονόπτωσης και της πλούσιας βροχόπτωσης. Είναι κτίσμα του 1513 σύμφωνα με την κτητορική επιγραφή. Βρισκόμαστε στον Ιερό Ναό της Παναγίας της Ποδίθου που όπως αναφέρει και εδώ η κτητορική επιγραφή είναι χτίσμα του 1502 από τον Δημήτριο Ντεκορό και τη σύζυγόν του Ελένη. Η κτητορική επιγραφή αναφέρει η Παναγία η Ελεούσα, αλλά τελικά επεκράτησε το Ποδίθου. Και αυτό έγινε μετά από την αγιογράφηση του Ιερού Βήματος, που είναι και κεντρική αγιογράφηση μέσα στο Ιερό Βήμα, που είναι η έθρονος βρεφοκρατούσα Παναγία, η Παναγία μας να κρατεί τον Σωτήρα Χριστό, και ακριβώς πάνω από την Πρατητέρα των Ουρανών, βρίσκονται οι δύο οράσεις του Μωυσή. Η μία να παίρνει τις 10 εντολές στο όρος Σινά και η άλλη να βρίσκεται μπροστά από την άφλεκτο βάτο. Εκεί ακριβώς στην άφλεκτο βάτο του είχε πει ο Θεός λύσε τα υποδήματά σου. Δηλαδή αποδίθου τα υποδήματά σου. Και από αυτόν του αποδίθου σιγά σιγά στην κυπριακή διάλεκτο κατέληξε να λέγεται η Παναγία της Ποδίθου. Είναι άμεσα συνδεδεμένα αυτά τα δύο πανάγια προσκυνήματα εδώ της Ποδίθου και του Σινά όρος, του Αγίας Εκατερίνης στο όρος Σινά. Και είναι με αποδείξεις αυτών, διότι το 2003 όταν ανεβρέθησαν τα βημόθυρα της, όταν κλάπησαν τα βημόθυρα της Ποδίθου και μετά ακριβώς από 7 χρόνια το 2010 που επανεβρέθησαν, εκεί στη συντήρηση να ανακαλύψαμε ότι υπήρχε πάνω και ο Άγιος Ιάκωβος Αδερφόθεος. Κάτι που δεν το συναντούμε πουθενά στην Κύπρο, πάνω σε δημόθυρα, σε οποιοδήποτε ναό, είτε σε παρεκκλήση, είτε σε κεντρικό ναό, να είναι γεωγραφημένος ο Άγιος Ιάκωβος Αδερφόθεος. Ο Σερτοπλίστων είναι από τους ιεράρχες, τους τρεις ιεράρχες ή κάποιους τοπικούς Αγίους. Τοπικούς Αγίους ιεράρχες. Και ακριβώς η σύνδεση του Αγίου Ιακώβου είναι επειδή είναι ο πρώτος επίσκοπος, ο πρώτος μάρτυρας, ο πρώτος ποιμένας των Ιεροσολύμων και το μοναστήρι της Αγίας Εκατερίνης υπάγεται στο Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων. Και το χωριό Σινάωρος που βρίσκεται ακριβώς από πάνω μας, από την Παναγία της Ποδίθου, η ονομασία του την πήρε ακριβώς από το όρος Σινά. Σημαντικότερη εδώ αγιογράφηση είναι και η εσταύρωση του Σωτήρα Χριστού. Φαινομενικά είναι μία παράσταση, είναι μία αγιογράφηση, αλλά στην πραγματικότητα είναι άλλες μικρότερες παραστάσεις. Σε αυτήν επίκεντρο ο ίδιος ο Σταυρωμένος Χριστός,
πλαισιωμένος από τους δύο ληστές. Ο δικαιωμένος έχει το φωτοστέφανον, ένδειξη δηλαδή ότι πλέον ανήκει στην παραδείσια ζωή. Είναι πλέον κοντά στον Θεό. Και αυτόν έγινε μετά από την ειλικρινή μετάνοια που έκανε μπροστά στον Σταυρωμένο Χριστό, νήσθη μου Κύριε όταν έλθεις εν τη Βασιλεία Σου. Και με τη σειρά του ο Σωτήρας Χριστός απάντησε ότι σήμερα είσαι το Παράδεισο. Από σήμερα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο. Και ακριβώς ο αγιογράφος εκεί, για να μας δείξει ότι βρίσκεται σε πλέον σε μια παραδείσια κατάσταση, ακριβώς από πάνω από τους δύο ληστές, τοποθέτησε τον μεν δίκαιον τον ήλιον, στον δε αμετανόητον το φεγγάρι. Τα σύμβολα δηλαδή της μέρας και της νύχτας. Ο άλλος ο αμετανόητος παρέμεινε στον βούρκο της αμαρτίας. Και εκεί ακριβώς στην παράσταση φαίνεται η Παναγία να είναι πλαισιωμένη από τις μυροφόρες, στο βάθος να είναι η Αγία Μαγδαληνή, η Μαρία Μαγδαληνή, και ένας άγγελος να μαζεύει από τη λοχισμένη πλευρά του Χριστού το αίμα και το ίδρυ που έτρεξε, που έγινε από τον εκατόνταρχο Λογκίνο. Αυτός ο ναός παλαιότερα ήταν και μοναστήρι και λειτουργούσε περίπου μέχρι το 1870. Σίγουρα θα ήταν επί τουρκοκρατίας που έκλεισε. Και έκλεισε διότι ο τελευταίος διδάσκαλος εδώ της, ο τελευταίος μοναχός που ήταν και δάσκαλος, ο Σοφρόνιος, το 1860, με τα επεισόδια που έγιναν εδώ στην περιοχή της Γαλάτας, με τον κατακλυσμό του Πιπέρκου, ο οποίος ήταν από τους προύχοντες εδώ του χωριού, τον είχαν ανεβάσει στην είσοδο της Γαλάτας, υπάρχει η μύτη του Πιπέρκου και το βουνό του Πιπέρκου, τον είχαν ανεβάσει εκεί ψηλά πάνω, καθήμενο πάνω σε μια καρέκλα, και από εκεί τον κατακρεμμοκύλησαν μέχρι το βάθος, επειδή δεν είχε να πληρώσει τους φόρους του. Και από αυτόν το γεγονός που διασώζεται από τους απογόνους του Πιπέρκου, που ήταν ο Χαράλαμπος Λοΐζου, το όνομα του αυτού του ανθρώπου, ήταν πρόπαπος του Μάστερ Φίλιππου Λοΐζου, από τις διηγήσεις και από τα γραφόμενα του Μάστερ Φίλιππου, μας αναφέρει αυτόν το περιστατικό ότι έγινε το 1860. Εδώ στη Μονή, τα κελιά των μοναχών λειτουργούσαν και ως σχολείο. Ήταν το λεγόμενο σχολείο της Πολύθου. Και θα πρέπει από το 16ο αιώνα μέχρι το 19ο αιώνα, αυτά τα 300 χρόνια περίπου, να ήταν το κέντρο φωτισμού εδώ της Σολιάς. Και ο τελευταίος γερακάρης δάσκαλος, όπως έχω πει, ήταν ο πατήρης Σοφρόνης. Βρισκόμαστε στο ιερό παρακλήσι του Αγίου Σωζωμένου, το οποίο πανηγυρίζει στις 20 Νοεμβρίου. Είναι χτίσμα το 1513 και από την όλη αγιογράφηση που την είχε αναλάβει ο Σημεών Αξέντης, που θα πρέπει να ήταν μοναχός και καταγόμενος από την Γαλάτα, διότι δεν συναντούμε πουθενά αλλού αυτόν τον αγιογράφο, έχει αγιογραφήσει κάτι πολύ ξεχωριστά σε όλη την Κύπρο. Αντί στον 7 Οικουμενικό Σύνοδο, εδώ συναντούμε 8, που αυτό είναι και το πιο σωστό. Αν αναλογιστούμε ότι η πρώτη επίσημη λιτάνευση των Αγίων Εικόνων έγινε την πρώτη Κυριακή των Νηστιών του 843, που ήταν επί 8 Οικουμενικής Συνόδου και όχι 7 Οικουμενικής Συνόδου, που ήταν το 787. Υπάρχει δηλαδή μια διαφορά 56 ετών. Τα πρόσωπα που τιμούμε εκείνη τη μέρα, τη Βασίλισσα Θεοδόρα και τον Πατριάρχη Μεθόδιο, έζησαν ακριβώς το 843. Επίσης, άλλο πολύ ξεχωριστό που υπάρχει μέσα στον ναό είναι η κίνηση της Παναγίας μας. Εκεί μας κάνει αναπαράσταση το πώς ευρέθηκαν οι Απόστολοι από όλη την Οικουμένη. Ο Απόστολος Πέτρος βρισκόταν στη Ρώμη. Οι άλλοι Απόστολοι σε διάφορες περιοχές, είτε στην Αντιόχεια, είτε εκτός της περιοχής των Ιεροσολύμων. Και όμως την ίδια ημέρα που εκοιμήθηκε η Παναγία βρισκόντουσαν όλοι οι Απόστολοι. Και αυτό μας το κάνει αναπαράσταση από τον ωραιότατο ύμνο των μεγαλυναρίων που λέει «Απόστολοι εκπεράτως συναθρηστέντες εν θάδε». Και ακριβώς εκεί μας παρουσιάζει τους Αποστόλους μέσα σε νεφελώδεις αγγέλους. Δηλαδή μεταφέρθηκαν οι Άγιοι Άγγελοι, οι Άγιοι Απόστολοι από αγγέλους μέσα σε σύννεφα. Και εκεί ακριβώς σε εκείνη την παράσταση που είναι παρόντες και οι Απόστολοι,
ο Σωτήρας Χριστός κρατάει την αγνή ψυχή της Παναγίας που μοιάζει ως ένα εσπαργανωμένο βρέφος. Δίπλα από όλη την παράσταση και πλαισιωμένη από τον Χριστό και την Παναγία είναι οι άγγελοι. Και τους παρουσιάζει εκεί με λευκό φόντο και με χρυσό φόντο. Και αυτό και πάλι σκόπιμο να το κάνει ο αγιογράφος Σημειών Αξέντης για να μας παρουσιάσει ότι οι Άγιοι Άγγελοι ανήκουν και στη Θριαμβεύουσα αλλά και στη στρατευόμενη εκκλησία. Η Θριαμβεύουσα εκκλησία είναι οι ουράνιες δυνάμεις, δηλαδή ο Τριαδικός Θεός, η Παναγία, οι Άγιοι και όλοι οι Άγγελοι. Η στρατευόμενη εκκλησία είμαστε όλοι εμείς που αγωνιζόμαστε για να κερδίσουμε την Βασιλεία των Ουρανών, την Βασιλεία του Θεού, τον Παράδεισο, δηλαδή τον ίδιο τον Θεό. Στην Καλάτα έχουμε 8 ιερούς ναούς. Ο κεντρικός ναός είναι της Παναγίας της Οδηγήτριας που πανηγυρίζει σε 8 Σεπτεμβρίου, στο γενέθλιο της Παναγίας. Και υπάρχουν 5 βυζαντινά μνημεία, που είναι του 16ου αιώνα, και ένα εξοκλήσι του Αποστόλου Τυχικού, το οποίο χτίστηκε το 2003, αλλά οποιοδήποτε αντικειμενικός παρατηρητής θα προσέξει ότι αυτό το παρεκκλήσι μοιάζει να είναι του 16ου αιώνα και το οποίο έχει γίνει αναπαλαίωση, έχει συντηρηθεί πρόσφατα και φαίνεται σαν παλαιό. Τα υπόλοιπα παρεκκλήσια είναι του Αγίου Γεωργίου, που, του Τροπεοφόρου, αλλά από τη Μεγάλη Ευσέβεια εδώ οι κάτοικοι της Γαλάτας τον έχουν υπονομάσει ο Άγιος Γεώργιος ο Γαλατίτης. Και αυτό φαίνεται από την αγιογράφηση που υπάρχει μέσα και από τη φορητή εικόνα του Αγίου Γεωργίου του Τροπεοφόρου, που αναγράφηκε πάλι εκεί ότι είναι ο Γαλατίτης. Το χτίσιμο του ναού, που αντί να βλέπει προς την Ανατολή, βλέπει προς τον Νότο. Αυτοί οι λόγοι, από ό,τι μας έχουν πει οι παλιότεροι, ότι έτσι ευόλευε να χτιστεί ο ναός, και όπως το βλέπουμε σήμερα, το έκαναν δίπλα από τον δρόμο. Ενώ κάποιοι άλλοι είπαν ότι ήταν λάθος του μάστρου που έχτιζε τον ναό. Το είχε προσέξει μετά ο χτίτορας, αλλά επειδή ήταν πλέον ιερός χώρος και δεν μπορούσαν να τον γκρεμίσουν και το άφησαν να βλέπει προς τον νότο. Η Γαλάτα σεμνύνεται για τους ήρωές της, τους οποίους τιμά σε ένα υπέροχο μνημείο. Χρύσανθος Μιλωνάς, Ευαγόρας Πάπα Χριστοφόρου, Ανδρέας Γερούδης, Γιώργιος Ζαχαρία, Ιάκωβος Γερούδης, Παναγιώτης Αθανασίου. Η Γαλάτα επίσης έχει αναδείξει μεγάλες και σπουδαίες προσωπικότητες τόσο στο χώρο των γραμμάτων όσο και της ιεροσύνης, αρχιερείς, επισκόπους και άλλους ιερωμένους που κατάγονταν από τη Γαλάτα. Εύλογα γεννάται το ερώτημα γιατί τόσοι πολλοί Γαλατίτες να ιερωθούν. Πιστεύετε πως το μοναστήρι της Ποδίθου, όσο και τα τόσα εκκλησάκια που βρίσκονται γύρω και μέσα στο χωριό, συνέβαλαν ώστε οι άνθρωποι εδώ να είναι μέχρι σήμερα θεοσεβείς και πολλοί να ιερωθούν? Στην κοινότητα λειτουργεί από το 1953 ο Φούρνος της Γαλάτας, μια σύγχρονη μονάδα η οποία ασχολείται με την αυτοποίηση όλων των ειδών με γνήσια υλικά, έχοντας την πρώτη γραμμή τη συνέχεια μιας μεγάλης παράδοσης. Τα αυτοβιογραφικά θα ξεκινήσαμε από το 1953. Φέτος γιορτάζουμε τα 60 χρόνια μας και σιγά σιγά ήρθαμε εδώ μέσα στο χώρο που είμαστε τώρα. Δηλαδή είμαστε πριν μέσα στο χωριό και όταν γίνηκε ο δρόμος ο περαστικός για τον τρόδος είχαμε χτήμα εδώ και μεταφερθήκαμε εδώ. Τα αυτοβιογραφικά Γαλάτας ήταν πιστεύω η μεγαλύτερη εταιρεία που έχει η κοινότητα μας και ενέργεια των αυτοβίων καράσε έγινε και εξαγωστό το χωριό μας. Εκτός που τα λαβούλα, τα εκθέματα που έχει, τα εκκλησίες, τα παραδοσιακά, τα... υπάρχουν και τα αυτοβία που κυκλοφορούν πολλά αυτοκίνητα στην Πανκύπρια με τον όνομα του χωρκού μας. Εδώ έκαμε έφαση μπάστο, αντί στο όνομα του δικό μας, εδώ έκαμε έφαση μπάστο όνομα του χωριού. Απασχολούν αρκετούς εργάτες να είχαμε της περιοχής, όχι μόνο στη Γαλάτα. Αυτό είναι σημαντικό για τους παράγοντας. Ό,τι κάνουν είναι χουλτάσεις. Ξεκινούμε από απαξιμάρτια,
πουρέκια, πίτσες μελωμένες, δάχτυλα, ό,τι παραδοσιακό υπάρχει στην Κύπρο κατασκευάζονται. Η κοιλάδα της Ολιάς, την οποία διασχίζει ο ποταμός Κλάριος, η Καρκώτης, είχε 17 μήλους λόγω των άφθονων νερών που υπήρχαν στην περιοχή. Οι μήλοι αυτοί λειτουργούσαν συνεχώς για να καλύψουν τις ανάγκες των κατοίκων της περιοχής. Σήμερα μερικοί από αυτούς ανακαινίστηκαν, ενώ μερικών υπάρχουν μόνο τα ερείπια τους. Στο σημείο αυτό βρισκόμαστε στον παραδοσιακό μήλο της Ροδούς. Είναι εξαγουστός ο μήλος από τον Αστρομερίδη μέχρι την Κυπερούντα. Εδώ οι κάτοικοι έρχονταν για να αλέσουν το σιτάρι τους. Έρχονταν με τα γαϊδούρια, έμεναν πίσω μας στον χώρο τον οποίο αναπαραιώσαμε με τη βοήθεια των αποδήμων, αφήναν τα γαϊδούρια τους εκεί, έφερναν το άλεσμα τους, το αλέσανε και πηγαίναν στα σπίτια τους. Εξού και το γεφύρι εδώ ονομάζεται γεφύρι της Ροδούς. Και αυτό είναι παραδοσιακό. Πριν 3 χρόνια, θυμάμαι, όταν είχαμε πάρα πολλά νερά, το νερό περνούσε πάνω από το γεφύρι. Ανέβηκε πάρα πολύ η στάθμη του. Τώρα τελευταία, εμάθαν όλοι στα γύρω χωριά που παντρεύονται και έρχονται εδώ τα αντρόινα και βγάζουν φωτογραφίες για το γάμο τους. Επίσης, εδώ στα αριστερά μου, ξεκινά το μονοπάτι της φύσης, το οποίο κατελήγει στην Παναγία την Ποδήθου και στον Αρχάγγελο. Είναι περίπου γύρω στα 300 με 400 μέτρα. Και μετά κατευθύνεται στο δέρμα του, κατευθύνεται πίσω στην πλατεία της κοινότητας. Η κοινότητα αποτελεί πρότυπο περιβαλλοντικής συνείδησης τυπολογικής μέρημνας. Λίγο έξω από το χωριό έχει δημιουργηθεί διαμετακομιστική μονάδα ανακυκλώσιμων υλικών. Ένα έργο που κρατά μακριά την κάθε δύσκολη και ανεπιθύμητη εκτροπή. Μαζί με το Κοινοτικό Συμβούλιο αποφασίσαμε να κάνουμε ένα πιλωτικό πρόγραμμα για τη διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών εδώ στην κοινότητα Γαλάτας. Μπορώ να σας πω μετά από επίμονες προσπάθειες και ενημερώσεις με τους κατοίκους εδώ, από τον πρώτο, δεύτερο, τρίτο μήνα θα έλεγα, είχαμε πολύ θετικά αποτελέσματα. Θετικά αποτελέσματα το γεγονός ότι όλος σχεδόν ο κόσμος έλαβε μέρος σε αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα. Αρχίσαμε καταρχήν να διαχωρίζουμε από σπίτι σε σπίτι το χαρτί πλαστικών, αλουμίνιων και χαρτόκουτα. Και με την επιτυχία των 3 μηνών αποφασίσαμε πάλι το Κοινοτικό Συμβούλιο να ανακυκλώνουμε σχεδόν όλα τα ρεύματα. Δηλαδή, συλλέγουμε από σπίτι σε σπίτι το γυαλί, καναπέδες, πλαστικά ογκώδη, καρέκλες, τραπέζα. Και το τελευταίο στάδιο, επειδή δυστυχώς θα το είδατε και εσείς διαπιστώσετε, στο όμορφο μας περιβάλλον, πετάσουμε όπου θέλουμε και οτιδήποτε, ιδίως μπάζα. Και εμείς για να καταφέρουμε να πείσουμε επίσης τους κατοίκους της Γαλάτας από μικρές ανακαινήσεις να πάμε πάλι να τα παίρνουμε από σπίτι σε σπίτι, έχουμε και την δυνατότητα να ποθηκεύουμε προσωρινά και μπάζα, ανακαινήσιο, δηλαδή κάποιο σπίτι που έχει 3-4 μαξούθια, ας πούμε. Και αυτή τη δυνατότητα την προσφέρουμε. Σήμερα που μιλούμε, συλλέγουμε όλα τα ρεύματα των οικιακών αποβλήτων. Λάμπες, καλώδια, κομπιούτερ, μπαταρίες μικρές, μπαταρίες αυτοκινήτων, τηλεοράσεις, ψυγεία, πλυντήρια κλπ. Κλπ. Τα πάντα. Κανένας καλατήτης σήμερα δεν δικαιολογείται εάν πετάξει στο φυσικό μας περιβάλλον ό,τι έχει στο σπίτι που νομίζει ότι είναι αποβλήτων. Για την ίδρυση, τη δράση και την προσφορά του Αθλητικού Σωματείου ΑΕΤΟΣ Γαλάτας μας μιλά ο πρόεδρος Βάσος Φιλίπ. Το Αθλητικό Σωματείο ΑΕΤΟΣ Γαλάτας ιδρύθηκε το 1969 από νεαρούς κάτοικους της Γαλάτας με σκοπό να δραστηριοποιηθούν και σε αθλητικό τομέα αλλά γενικά σε ό,τι θέλει να βοηθήσει το χωριό σε διάφορους τομείς.
Οι νέοι το 69 αποφάσισαν να κάνουν αυτό το σωματείο και από εκείνον τον καιρό αρχίσαν οι επιτυχίες. Με το 77 παίρνουμε το πρώτο μας κύπελλο και ακολούθησαν μετά αρκετές άλλες επιτυχίες. Εντάξει, το αθλητικό σωματείο του Γαλάτας, η προσφορά του και η δράση του είναι πολύ μεγάλη για τον λόγο ότι είχε εκτός από την αθλητική δραστηριότητα είχε και βασικό ρόλο να παίξει σε διάφορες εκδηλώσεις που είχα στο χωριό. Είχε μια καλή συνεργασία και με το Κοινωνικό Συμβούλιο και με το Κέντρο Νεότητος, όπου όλοι μαζί βοηθούμε για το καλό του χωριού, ώστε οι νέοι να είναι στο χωριό, να δραστηριοποιούνται για το καλό του χωριού μας, ώστε να αποφεύγουν οι κακές συνήθειες, οι κακές παρές, με αποτελό σκοπό πάντα το καλό της νεολαίας και του χωριού μας. Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στο αυτόν το υπέροχο χωριό που λέγεται Γαλάτα, που πιστεύω δεν υπάρχει ανώτερο χωριό για μας στην περιοχή. Είναι ένα χωριό που είναι στο κέντρο της Κύπρου. Από εδώ μπορούμε σε 10-15 λεπτά να βρεθούμε στο Τρόδος, σε μισή ώρα να είμαστε στο κέντρο της Λευκοσίας. Αν δεν υπήρχαν και τα κατεχόμενα, σε 15-20 λεπτά θα είχαμε και θάλασσα εκεί στην παραλία, στο Μόρφου και στο Ξερό. Άρα για μένα είναι από τις καλύτερες περιοχές. Τελικά έμεινα σε αυτό το χωριό γιατί είναι και η οικογενειακή επιχείρηση που έχουμε εδώ πίσω που βλέπετε η υπεραγορά μας, η οποία είναι εδώ και 4 γενιές από τον παππού μου, στον πατέρα μου, στη μητέρα μου και εγώ και ακολουθήσαμε αυτή την οικογενειακή επιχείρηση εδώ αρκετά χρόνια και χαίρομαι που έμεινα γιατί έχει για μένα αρκετά πλεονεκτήματα. Είμαστε σε έναν κόσμο που ακόμα είναι αγνός, ακόμα υπάρχει η αγάπη, ο σεβασμός μεταξύ μας. Η οικογενειακή γαλήνη, χαίρομαι που συνεχίστηκε και αυτή η οικογενειακή επιχείρηση που εκτός από τα απικιακά έχουμε και τα φυτοφάρμακα μας, τα λοιπά μας, τις τροφές μας, τα πάντα που τη ζητά ο κόσμος, τη φρουταριά μας και έχουμε αυτή την επαφή που έχουμε με τον κόσμο. Από τη Γαλάτα, φίλοι τηλεθεατές, σας αποχαιρετούμε και ανανεώνουμε το ραντεβού την άλλη εβδομάδα για περισσότερα. Γεια σας και χαρά σας.